Θα αλλάξουμε τώρα κλίμα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Ολοκληρώθηκαν. Πραγματοποιήθηκαν χθες Κυριακή 24 Οκτωβρίου. Θα τις δούμε αναλυτικά στη Δυτική Μακεδονία, φιλοξενώντας τον κύριο Στέργιο Αδάμ, τον Γενικό Συντονιστή Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας Δυτικής Μακεδονίας. Κύριε Αδάμ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Βαρκοστά. Να είστε καλά. Κύριε Αδάμ, όχι στους νέους διχασμούς, είπε χθες από την Αθήνα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσον αφορά τις εκλογικές διαδικασίες στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Θα ήθελα ένα σχόλιο και φυσικά να δούμε και την εικόνα εδώ της Δυτικής Μακεδονίας. Πριν προχωρήσω στο σχόλιο... Ναι, πριν προχωρήσουμε θα ήθελα και ένα σχόλιο όσον αφορά τη Φόφη Γεννηματά. Αυτό ακριβώς θα ήθελα, να ξεκινήσουμε πρώτα από εκεί, να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στους οικείους της. Είναι μια μεγάλη απώλεια και για τον πολιτικό κόσμο, η Φόφη Γεννηματά. Γνωρίζουμε τόσα χρόνια την παρουσία της, έχει διατηρήσει και υπουργός στην κυβέρνηση και του κ. Σαμαρά. Νομίζω ότι έφυγε από κοντά μας πολύ προώρα και αφήνει πίσω της βέβαια ένα τεράστιο μεγάλο έργο που έχει επιτελέσει. Θερμά συλληπιτήρια, η αιωνία είναι η μνήμη της. Θερμά συλληπιτήρια. Ναι. Θερμά συλληπιτήρια. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Αδάμ, να έρθουμε λίγο να... Τι γίνεται με τις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας? Είχαμε τις εσωκομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς το είχαμε χαρακτηρίσει ότι ήταν μια γιορτή δημοκρατίας. Θα μου επιτρέψετε να συγχαρώ όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή τη γιορτή δημοκρατίας. Νικητής, κύριε Βακρατσά, είναι η Νέα Δημοκρατία. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους προέδρους ΔΕΕ, ΔΥΜΤΟ, αλλά και όλα τα στελέχη και μέλη της Νέας Δημοκρατίας σε όλη την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας για την εκλογή τους καταρχάς. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσουμε, κύριε Βακρατσά, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν οργανωτικά στις χωρευτικές μας επιτροπές που ακούραστα όλο αυτό το χρονικό διάστημα φρόντισαν για όλους εμάς ούτως ώστε όταν πήγαμε στις κάλπες να τα βρούμε όλα έτοιμα. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συμπολίτες της Δυτικής Μακεδονίας που σηκωθήκαμε που λέμε από τον καναπέ και πήγαμε. Υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή συμμετοχή μεγάλη και νέων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και νέα μέλη. Τι εικόνα έχετε, γιατί είστε και ο γραμματέας οργανωτικού της Δυτικής Μακεδονίας. Λοιπόν, και μόνο που θα σας πω αυτά τα ποσοστά θα καταλάβετε αμέσως τι εννοούμε. Λοιπόν, υπήρξε ένα 20%, καταρχάς να αναφέρουμε κύριε Βακρατσά, και το ηλεκτρονικό σύστημα από το οποίο πρώτη φορά καθιερώνεται σε εσωκομματικές εκλογές. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι πέρα από ότι 135.000 μέλη είχαν δικαίωμα ψήφο, ότι ένας στους τέσσερις, κύριε Βακρατσά, είναι ένας νέος κάτω από 35 ετών. Και περίπου ένας στους τέσσερις, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω, έκανε για πρώτη φορά εγγραφή στο κόμμα μας. Άρα μας δίνει ένα στίγμα ότι επανέρχονται οι νέοι άνθρωποι και κατεβαίνουν να διεκδικήσουν και θέσεις ως μέλη του κόμματος και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο και μελλοντικά θα δούμε όλα αυτά τα στελέχη να εξελίσσονται. Άρα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όσον αφορά τις εσωκομματικές διαδικασίες, το ξανατονίζω, ήταν μια μεγάλη γιορτή. Είχαμε έναν, θα έλεγα, όχι ανταγωνισμό, θα έλεγα ότι όλοι οι υποψήφοι μας, γιατί το γνωρίζετε... Υπήρχε, εντάξει, υπήρχε, κύριε Αδάμ, υπήρχε ένας ανταγωνισμός, γιατί είδαμε σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και συγκρούσεις βουλευτών, αυτοδιοικητικών. Εντάξει, η επόμενη μέρα σας βρίσκει ενωμένους, αλλά υπήρχαν εκεί. Οι συγκρούσεις αυτές δεν έλειψαν. Πάντως, εγώ δεν έχω κάτι υπόψη μου. Όλα για μένα κύλησαν πάρα πολύ όμορφα. Ναι. Υπήρξε τόσο με τον δεχτό υγιής ανταγωνισμός, ο οποίος όμως και έγραφε σε όλες τις εγγραφές. Λοιπόν, και είχαμε και στην Καστοριά, κύριε Καρατσά, το τονίσω αυτό γιατί δεν είχαμε σε άλλη Δύμπτο. Στην Δύμπτο Καστοριά είχαμε και πάλι δύο υποψηφίους. Στη Δύμπτο Καστοριά. Μόνο στη Δύμπτο Καστοριά είχαμε δύο υποψηφίους σε σχέση με τη Δυτική Μακεδονία. Σε όλες τις άλλες Δύμπτο υπήρχε μόνο ένας υποψήφιος. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Νομίζω ότι όλα αυτά συνετέλεσαν, όπως είδατε κι εσείς, είχαμε πολλά χρόνια να
δούμε τόσες νέες εγγραφές. Ναι. Ένα άλλο σημαντικό που κρατάμε από αυτό είναι ότι η σημερινή μέρα μας βρίσκει πιο πολύ ενωμένος από ό,τι ήμασταν εχθές. Να είστε σίγουροι για αυτό που σας το λέω. Αυτό είναι από τα θετικά. Πάντως είδαμε ολονύχθια θρίλερ και στη Φλόρνα και στην Καστοριά, κύριε Αδάμ. Ναι, θα έλεγα ότι πραγματικά είναι αυτό που διακρίνει τη Νέα Δημοκρατία, είναι ότι θέλει να μην υπάρχει ένα ψεγάδι καθόλου στις εσωκομματικές μας αυτές εκλογές. Στην Καστοριά με μια επαναμέτρηση των ψήφων, όπου εκεί για 9 ψήφους αν δεν απατώμε και γράφουν τις ευκαιρίες να συγχαρώ τον Βασίλη τον Παιδίδη, τον πρόεδρο, ο οποίος συνεχίζει για άλλη μια θητεία. Όπως είναι να συγχαρώ και τον κύριο Καρπαδίδη, τον Γαλάβο Καρπαδίδη, τον πρόεδρο του ΕΔΕ, για την άψογη συνεργασία που είχαν όλο αυτό το διάστημα. Να συγχαρώ επίσης τον Λεωνίδα Τεντόγλου, τον πρόεδρο της ΔΕΠΕ, για την άδεια ακόμα μια θητεία του, τον κύριο Γρηγόρη Γκάνη για τη συμμετοχή του στην εκλογή για τη ΒΕΠ Βρεβενών. Να συγχαρώ τον νέο και ελπιδοφόρο, θα έλεγα, τον Λίσανδρο τον Μεταξά. Βέβαια, ο Λίσανδρος ήταν και στο προηγούμενο ΔΣ της παλιάς ΜΟΔΗ Κοζάνης, όπως και τον Άρη τον Κουρκούτα, που και αυτός με τη συμβολή του βοήθησε πάρα πολύ σε όλη τη διαδικασία. Επίσης, είχαμε την εκλογή του κύριου Νίκου Ευαγγέλου στη Φλόρινα, απέναντι στον ατερχόμενο πρόεδρο, τον κύριο Μάκη Θεοδόρου. Άρα, όπως είδατε κύριε Βακαρτσά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι... 50-50 είναι η ανανέωση, 2-2 δηλαδή. 2 νέοι, 2 οι προηγούμενοι πάλι. Τεντόγλου Βελίδης, Ευαγγέλου Μεταξάς. Είχαμε τον Βελίδη που επανεκλέγει. Ναι, ναι. Κύριε Τεντόγλου, όλοι οι άλλοι δύο είναι καινούργιοι. Ο κύριος Μεταξάς, στη θέση του κύριου Καρακασίδη, ο οποίος δεν έχει υποψηφιότητα, και ο κύριος Ευαγγέλου στη θέση του κύριου Μάκη Θεοδόρου. Θα δούμε κάτι νέο. Να κλείσουμε με αυτό, με τις αλλαγές στις εσωκομματικές εκλογές και από τις οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Γραμματέα. Λοιπόν, εγώ αυτό που θα ήθελα κύριε Βακαρτσά να σας επισημάνω είναι ότι δεν είναι μόνο οι εκλογές των μελών και των πρόεδρων των ΔΕΠ και ΔΥΛΤΟ, είναι ότι είχαμε και τους, να επιλέξουμε και τους φίλους συνέδρους μας, mm. και δεν πρέπει να το ξεχνάνε αυτό, ότι καλώς εγώ των πραγμάτων το Δεκέμβριο που θα πραγματοποιηθεί, αυτοί όλοι με την ψήφο τους θα εκλέξουν τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για την Νέα Δημοκρατία, και εκλέγοντας την Πολιτική μας Επιτροπή θα εκλέξουμε και το νέο μας γραμματέα. Mm. Οπότε θα δούμε τα εκεί στο συνέδριο τι άλλα θα προτείνουμε, είτε δομικές αλλαγές λέγονται αυτές, είτε οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση, κύριε Αδάμ, και θα το επόμενο διάστημα και διαζώσει, θα τα πούμε από κοντά για τα καυτά θέματα που αφορούν την κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Διάθεσή σας και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Καλά.